από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ όμως, να πάμε και στην αντισφαίριση, να πάμε στο τένις. Έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία να έχουμε, όχι διαζώσεις, αλλά μέσω Skype βέβαια, τον υποψήφιο πρόεδρο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης, τον κύριο Γιάννη Σερκεδάκη, έναν δικό μας άνθρωπο, κριτικό, έτσι. Γεια σας κύριε Σερκεδάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αρχικά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να είστε σήμερα κοντά μας. Με ευχαρίστηση, με ευχαρίστηση. Κριτικός και με καταγωγή από τα Σφακιά, έτσι, από το φαράκι της Αμαριάς, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα, έτσι, να μιλάω σε ένα κριτικό κανάλι για τα θέματα του ελληνικού αθλητισμού. Και με χαρά να πω ότι είμαι υποψήφιος πρόεδρος για την Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρησης. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά, είστε ακόμα σε περιοδεία αυτή τη στιγμή? Ναι, τώρα σας μιλάω από την Ξάνθη. Έχω ξεκινήσει αρκετές μέρες, περνάμε όλους τους συλλόγους. Υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού, να ξέρετε, για τις εκλογές και ένα κλίμα αλλαγής. Το 80% των συλλόγων θέλουν να αλλάξουν μια κατάσταση η οποία είναι γύρω στα 25 χρόνια. Δεν είναι ένα και δύο χρόνια, τρεις τετραετίες, είναι πάρα πολλά χρόνια. Και πιστεύουν όλοι ώστε να φυσήξει ένας άνεμος αλλαγής, οπότε να φέρει και το τένις εκεί που πρέπει να είναι. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά έχουν, θα λέγαμε, αφαιρέσει τις φιλοδοξίες από την διοίκηση της Ομοσπονδίας και ότι θα πρέπει να βάλουμε καινούργια πράγματα μέσα στο τένις? Και ποιες είναι οι θέσεις δικές σας σε όλα αυτά? Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει τώρα με το τένις. Ότι υπάρχει μια φυγή αθλητών πάνω από, τα 16 έτη. Δεν υπάρχουν σύλλογοι και στην Κρήτη, υπάρχοντες, που διατηρούν τμήματα πάνω από 16 χρονών. Γιατί δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οπότε τα παιδιά αυτά επιλέγουν να πάνε στο σχολείο κτλ. Ενώ έχουν όνειρα, ξεκινάνε, προπονούνται για μια δεκαετία σκληρά, επίπονα, αν θέλετε, με βάρη, έτσι, και πνευματικά και ψυχολογικά, όπως είναι ο αθλητισμός ο υψηλός. Όταν φτάσει στην κατηγορία των 16, τους αναγκάζουμε, ή θα έλεγα η διοίκηση που φεύγει, τους αναγκάζει να σταματήσουν τον αθλητισμό. Σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Φασούλα από τον μπάσκετ, δεν πίστευε ότι μπορεί ένα άθλημα να υπάρχει μόνο μέχρι τα 16. Και μου λέει ότι φαντάζει τον μπάσκετ να παίζει με το εφηβικό, τα προ-juniors και τα juniors. Τι θα γινόταν? Δεν το πίστευε. Και είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Άρα το πρώτο μέλημά μας, από τη στιγμή που οι συνάδελφοι μου εμπιστευτούν την θέση του Προέδρου, θα είναι μέσα στον Απρίλιο να οργανωθεί το καλεντάρι έτσι και να ξεκινήσουν αυτά τα πρωταθλήματα. Γιατί ξέρετε ότι η πιο παραγωγική ηλικία για τους αθλητές είναι 18 με 32. Σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα σπορ. Άρα εμείς κάνουμε επί δεκαετίες, σταματάμε τα πρωταθλήματα στην κατηγορία κάτω των 16. Και πολλοί λένε ότι έτσι είναι λόγω σχολείου, αλλά όταν δεν δίνεις στους αθλητές εσύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, αυτοί ξενιτεύονται. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αθλητές στην Τουρκία, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, οι οποίοι βρίσκουν πώς το λένε, παιχνίδια και πάνε και παίζουν με ένα σωρό έξοδα. Αντί να έχουμε αθλητικό τουρισμό προς τα μέσα από τα άλλα κράτη σε εμάς, εμείς εξάγουμε αυτόν τον αθλητισμό και ενισχύουμε, αν θέλετε, το project των ξένων χωρών. Δίπλα από αυτό όμως, για να είμαστε αληθινοί, ξέρετε, πρέπει να υπάρχουν και εγκαταστάσεις για να γίνουν αυτά τα πρωταθλήματα σωστά και τα λεφτά, που δεν μερίμνησε κανένας μέχρι τώρα. Το Tennis Europe έχει δημοσιεύσει μια μελέτη, το οποίο έχει πάρει στοιχεία από όλες τις ομοσπονδίες, και η Ελλάδα, να έχετε υπόψη σας, έχει 1.300 γήπεδα τένις σε όλη τη χώρα. 1.300 αυτή τη στιγμή. Αν αυτό το συγκρίνουμε για να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό, το συγκρίνουμε μια χώρα σαν την Τσεχία που έχει τον ίδιο πληθυσμό, ή αν θέλετε με την Πορτογαλία ή την Αυστρία που είναι όμορες σε πληθυσμό, η Τσεχία έχει 8.880 ανοιχτά γήπεδα που είναι στο βορρά με το κρύο. Μην πούμε για κλειστά. Όχι μόνο τεράστια, είναι εξωπραγματική πλέον. Δηλαδή εμείς πρέπει να κάνουμε άλματα για να φτάσουμε έτσι σε μεσαία επίπεδα εκεί. Κύριε Σερκεδάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά
Πώς δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο κενό, να το πω διαφορετικά έτσι, γιατί δεν νοείται ένα άθλημα το να μην έχει ηλικίες. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, στα περισσότερα αθλήματα, λέμε ότι από 16 ετών είναι μια πολύ καλή ηλικία να τα κάνουμε εμείς ανταγωνιστικά και να τα κάνουμε εμείς είτε επαγγελματίες, γιατί δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες, ούτε σε άλλους μιλάμε για ένα άθλημα. Έτσι. Δεν είναι μόνο επαγγελματισμό στη μέση, είναι και άλλα πράγματα. Κοινωνικοποίηση, το να αποφύγουμε κάποιες κακές συνήθειες, να το πω έτσι κόμψα. Πώς άφησαν τα ίδια τα σωματεία να δημιουργηθεί αυτό το κενό? Δεν το άφησαν τα ίδια τα σωματεία. Αυτό ήταν ευθύνη της ΕΦΟΑ. Η ΕΦΟΑ παίρνει επιχορηγήσει για να διοργανώσει αυτά τα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Αλλά με μια πολιτική που έλεγε να κάνουμε μαζικό αθλητισμό, δεν θέλουμε εμείς τους αθλητές. Αν και η Αθλητική Ομοσπονδία δεν είναι δήμος, δεν είναι περιφέρεια, δεν είναι ξέρω εγώ, να κάνει ένα κοινωνικό έργο, που τα σωματεία επιτελούν αυτό το κοινωνικό έργο. Δηλαδή, ο μαζικός αθλητισμός περνάει και μέσα από το σωματεία. Και χρειάζεται βέβαια και το ίνδαλμα. Και ξέρετε, η Ομοσπονδία δεν έφερε τον κόσμο στα γήπεδα. Ο Τσιτσιπάς τον έφερε τον κόσμο στα γήπεδα. Προλαβαίνετε και την επόμενη ερώτησή μου, έτσι, ότι Σάκαρη Τσιτσιπάς, θα έλεγα, είναι ο καλύτερος σπόρος εντός αγωγικών να σπείρουμε και να φυτέψουμε και να βγάλουμε αύριο μεθαύριο φιντανάκια τα οποία θα ασχολούνται με το τένις και γιατί έχει σε υψηλό επίπεδο. Γιατί δεν μπορέσαμε να το εκμεταλλευτούμε όλο αυτό, αυτά τα δύο ονόματα σε πρώτη φάση, γιατί είναι και άλλα φαντάζομαι από κάτω, αλλά τουλάχιστον αυτό το πράγμα. Γιατί, δηλαδή, μιλάμε για το τένις, το οποίο τώρα Τσιτσιπάς τον βλέπουμε όλοι όταν παίζει. Είμαστε όλοι στις οθόνες μας, είτε είναι ξημερώματα είτε οτιδήποτε άλλο. Η Ομοσπονδία και η δικιά σας, έτσι, πώς έχει σκοπό να τα εκμεταλλευτεί όλα αυτά? Γιατί είναι δωρεάν διαφήμιση όλο αυτό που κάνετε Τσιτσιπάς για την Ελλάδα. Ναι, πολύ σωστά το λέτε, μόνο που την Ομοσπονδία δεν την ενδιαφέρει. Ξέρετε ότι πριν λίγο, μην πάω πιο μακριά, έπαιξε ο Τσιτσιπάς στο Australian Open, σωστά? Ναι. Λοιπόν, και πήγε μέχρι την τετράδα, σωστά? Πήγε εκεί. Ξέρετε, σωστά, η Ομοσπονδία δεν υπήρχε ούτε μία είδηση για την πορεία του Στέφανου? Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τι να κάνουμε? Αυτό είναι η πραγματικότητα. Είναι δυνατόν να υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και να μην υπάρχει εδώ από την ίδια την Ελληνική Ομοσπονδία? Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής, αλλά μου φαίνεται πολύ παράξενο όλο αυτό. Έτσι ακριβώς. Ζούμε μια παραδοξότητα την οποία θα την αντιμετωπίσουμε βέβαια την επόμενη Κυριακή με την σύμφωνη γνώμη των ομίλων. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι δύο τόσο μεγάλοι αθλητές, το να είσαι νούμερο 5 στον κόσμο στο τένις, ένα άθλημα το οποίο είναι σταθερά δεύτερο στον Νιφίλιο με δισεκατομμύρια θεατές, έτσι, ένα πάρα πολύ ψηλό άθλημα, γιατί να ξέρετε η χορήγηση των χρημάτων στα αθλήματα είναι πρώτα στην Φόρμουλα 1, δεύτερο πηγαίνει το γκολφ, τρίτη η πασία και τέταρτο το τένις. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε Φόρμουλα 1, δεν έχουμε γκολφ ισχυρό εκτός από δύο πράγματα, άρα μας μείνει το τένις να ενισχύσουμε. Και εκεί δεν το ενισχύουμε καν. Δεν σας κάνει λοιπόν εντύπωση που τα δύο αυτά παιδιά σε όλες τις παρουσίες εδώ και χρόνια, τα τρία τελευταία χρόνια που είναι τόσο υψηλά, δεν έχουν κάνει ούτε μία αναφορά στην Ομοσπονδία για την βοήθειά τους ή οτιδήποτε? Δεν σας κάνει εντύπωση? Είναι οι μόνοι αθλητές που δεν αναφέρονται ποτέ στην Ομοσπονδία τους. Mm-hmm. Γιατί όταν η Ομοσπονδία έπρεπε να ήταν εκεί, δεν ήταν ποτέ εκεί. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει πάρει ο Τσιτσιπάς ούτε ένα κουτάκι μπαλάκια από το ελληνικό κράτος και από την ελληνική Ομοσπονδία. Και φέρνει χρήματα πίσω. Mm-hmm. Φέρνει χρήματα στα brand name. Είναι τεράστια διαφήμιση που γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι, όταν παίζουν, μιλάμε για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θεατές οι οποίοι βλέπουν την ελληνική σημαία και βλέπουν να έρθουν και ψάχνουν να δουν τι είναι η Ελλάδα. Έτσι, και όλα τα παρελκόμενα. Τεράστια η προσφορά του, χωρίς να έχει πάρει ούτε μία δραχμή, ούτε καν στα τεφά δεν πήγε, σε μία σχολή δεν πήγε. Και ξέρετε κάτι άλλο, το τρίτο θέμα, και συγγνώμη που θα σας το πω τώρα, εκτός από το πρωτάθλημα και τα γήπεδα που είπαμε προηγουμένως, είναι το διαδικτυακό σχολείο που το έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή εμείς. Το έχουμε φτάσει μέχρι το 50%. Δηλαδή, ένας αθλητής, όπως ξέρετε πολύ καλά, έτσι και στα άλλα αθλήματα, έτσι, δεν ξέρουν, ένας αθλητής δεν το χωράει το εξάωρο του σχολείου και το τρίωρο ή εξάωρο της προπόνησης. Δεν χωράνε στο πρόγραμμά του. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε εκεί? Αυτό πρέπει να κάνουν το διαδικτυακό σχολείο που το έχουν όλες οι χώρες. Και ο Στέφανος αυτό τελείωσε. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει προοπτική στον αθλητισμό.
Αυτό εμείς θα το φέρουμε σε πέρας. Το έχουμε ξεκινήσει με το Υπουργείο και έχουμε πάει στο 50%. Μας έκοψε ο κορονοϊός. Αλλά αυτό θα είναι και ένα μεγάλο επίτευγμα για τον ελληνικό αθλητισμό. Πάρα πολύ σημαντικό από την άποψη ότι θα κερδίσουν τα παιδιά χρόνο, αλλά και είναι και μια διέξοδο ουσιαστικά, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί ξέρουμε ότι από 16 ως 18 μπαίνει το Λύκειο, στη μέση μπαίνουν οι Πανελλήνιες, τα φροντιστήρια, τα οποία αποτελούν και ένα μεγάλο αγκάθι έτσι, για όλους μας. Δεν το συζητάμε. Είσαι ενημερωμένος πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Κύριε Σερκεδάκη, δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ αρχικά να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές και ευελπιστώ την επόμενη φορά να τα πούμε διαζώσεις, όποτε έρθετε δηλαδή στα Χανιά, να σας έχουμε και στο στούντιο. Και σαν πρόεδρο της ΕΦΟΑ, ούτε σε άλλος εμείς και σαν κανάλι έχουμε στηρίξει το τένις. Έχουμε δείξει ζωντανά και παιχνίδια τένις εδώ πέρα στα Χανιά που έχουν γίνει στα λίγα αυτά τουρνουά. Και ξέρουμε και από πρώτο χέρι τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Είναι δεδομένο και μάλιστα και τα πλάνα που παίζουν τώρα ουσιαστικά και τα βλέπει ο κόσμος είναι από τουρνουά το οποίο έγινε εδώ στα Χανιά. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και από κοντά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι Βεβαίως. Σαν επίλογο. Έτσι, αφού χαιρετήσουμε και τα σωματεία και του Ρεθύμνου, των Χανίων, του Ηρακλείου, έτσι, τα οποία αγωνιούν και αυτά για ένα καλύτερο μέλλον. Mm-hmm. Θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή έτσι, για το μέλλον της ελληνικής αντισφαίρησης και γνωρίζουν πολύ καλά για πολλά χρόνια ότι ποτέ εγώ δεν ήμουν προσωπικά έρμεος των εκάστοτε συσχετισμών. Ενώ δρό παντού και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του αθλήματος. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Που μπορεί να μεγαλουργήσει αυτό το άθλημα. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους να με τιμήσουν με την ευθύνη να ηγηθώ της προσπάθειας να ανεβάσουμε το ελληνικό τένις στην κορυφή. Όλοι μαζί το μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για Εγώ σας ευχαριστώ και προλάβατε γιατί είχα σκοπό να κλείσω με αυτό που μου έκανε εντύπωση ουσιαστικά βλέποντας και την υποψηφιότητά σας. Το όχι με τους δικούς μας ή τους άλλους, αλλά ως ένας από εσάς. Αυτό ουσιαστικά πρεσβεύεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σερκεδάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.